Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 6 Δεκεμβρίου 2023 και είμαστε εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση με ο Ανδρέας Σταματόπουλος, Διευθυντής Ειδήσεων του καναλιού και σήμερα εκτάκτως αντικαθιστώ τη Χριστίνα Τσόρμπα, η οποία απουσιάζει λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης του Αγίου Νικολάου σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν και είναι αρκετοί αυτοί. Και βεβαίως θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα μαζί. Θα μιλήσουμε με πρόσωπα που απασχολούν την κοινή γνώμη και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά για τις επόμενες περίπου 2,5 ώρες. Στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι η συνάδελφος και συνεργάτης Θεοδώρα Απότα και ο καλός φίλος πάνω απ' όλα και δημοσιογράφος ο Φώτης ο Κουτσαμπάρης. Καλό απόγευμα και στους δύο. Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως ότι σήμερα έχει καθιερωθεί Φώτη και Θεοδώρα να είναι μια βραδιά, μια μέρα ανομίας, να το πω, καταστροφών, γιατί σε καμία περίπτωση όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι εκδηλώσεις μνήμης για κάποιον που έφυγε από τη ζωή. Ναι, αυτό είναι το κακό, Ανδρέα, και δυστυχώς χρησιμοποιείται αυτή η επέτειος που, όπως είπες και εσύ, έχει καθιερωθεί για να έχουμε κάποιους βανδαλισμούς, κάποιες καταστροφές από τους λεγόμενους γνωστούς αγνώστους και όχι για να... γιατί εγώ θα δεχόμουν, ας πούμε, ας ήταν και έτσι να είχαμε μια επέτειο, έστω με αφορμή ένα θλιβερό, ας πούμε, συμβάν που είχε καταγραφεί, να έχουμε, αλλά να προβάλλονται θέματα που αφορούν την παιδεία, θέματα που αφορούν την εργασία, θέματα που αφορούν την υγεία από την νεολαία μας. Αν και τώρα, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, ξέρω αν είναι πριν από λίγο στην Γκαμάρα και ξεκίνησε. Πέρασε από εκεί και μάλιστα ναι, ξεκινήσαμε μαζί την πορεία πριν λίγα λεπτά. Προβάλλονται και κάποιες διεκδικήσεις των νέων και καλώς γίνεται. Και αυτό θέλω να πω. Το βράδυ νομίζω θα έχουμε αναμένονται τα έκτροπα, γι' αυτό και έχει περιφρούρηση έτσι σαν αστακός που λέμε το κέντρο της πόλης. Κλείνουν δρόμοι, παραλύει η οικονομική ζωή, η κυκλοφορία, η κίνηση, όλα σήμερα είναι όλα κλειστά, δηλαδή τα περισσότερα έχουν λάβει μέτρα γιατί αναμένονται αυτά τα έκτροπα που παρουσίασες, Ανδρέα. Ενώ θα έπρεπε, αν θέλουμε έτσι όπως είπαμε, να γίνουν διαδηλώσεις, να γίνουν πορείες ειρηνικά και προβάλλοντας αιτήματα της εποχής μας, της νεολαίας και της κοινωνίας. Θεοδώρα, πολύ σωστή παρατήρηση. Πορείες. Και έχουμε εξέλιξη. Η πορεία είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει. Το απόγευμα απευθύνεται κάλεσμα από μέλη της εξοικονομολογικής αριστεράς, από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου στις 6 στην Καμάρα. Αναμένεται νέα πορεία λοιπόν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει ανακοινώσει ήδη από χτες, προχτές και η Τροχιά Θεσσαλονίκης. Και πάνω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Φώτης Κουτσαμπάρης, έγινε γνωστό ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση και προτρέπει τα μέλη του να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην έχουν ζημιές την επόμενη μέρα και μετρούν πληγές και ήδη είναι δύσκολα τα πράγματα στο εμπόριο. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική για τον τζίρο των επιχειρήσεων και αν θα καταφέρουν βεβαίως να βγάλουν και τον χειμώνα. Έτσι δεν είναι? Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε Θεοδώρα για το τζίρο και για τις ζημιές στα καταστήματα. Γνωρίζω ότι κάποιες αποζημιώσεις από το 2006 ακόμη, όταν ήταν η πρώτη το συμβάν αυτό και είχαμε, θυμάστε εκείνη τη βραδιά του ολοκαυτώματος, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι βάλαν φωτιά σε πολλά καταστήματα, ακόμη λοιπόν κάποιες ζημίες δεν έχουν αποζημιωθεί από εκείνη την περίοδο. Χρειαζόταν μια γραφειοκρατική διαδικασία έτσι που μερικές φορές αποθάρρυνε και όλα σε καταστηματάρχες και εμπόρους. Αυτό γνωρίζω σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι σημαντικό και αυτό γιατί βλέπουμε ότι έχουν πολλές έτσι, συνέπειες όλα αυτά που γίνονται και στην οικονομία αλλά και βεβαίως στη ζωή της πόλης όπου έχει καθιερωθεί ότι ξέρουν αυτοί ότι θα πάνε να κάνουν ό,τι κάνουν και θα μείνουν ατιμόρυτοι. Αυτό είναι τραγικό να συμβαίνει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Και τώρα βέβαια θα δούμε το βράδυ τι θα γίνει όπως είπες και εσύ Φώτη γιατί εκεί γίνονται συνήθως τώρα είναι μια πορεία ειρηνική. Δεν έχουμε παρατράγουδα. Να δούμε λοιπόν το βράδυ, γιατί βλέπουμε ότι διεκδικούν και κάποια πράγματα βεβαίως, για το πανεπιστήμιο και τα λοιπά, για την παιδεία. Να δούμε το βράδυ τι θα γίνει. Τώρα αφήνουμε αυτό το θέμα και να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, καθώς κυρίες και κύριοι, έχουμε σε λίγες μέρες, 18 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα, το βράδυ, θα γίνει και η ορκομοσία του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Στέλιου Αγγελούδη, ο οποίος ανακοίνωσε και το σχήμα με το οποίο θα διοικήσει
τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, το Δήμο Θεσσαλονίκης, Φώτη. Ναι, και χθες το απόγευμα έγινε αυτή η ανακοίνωση μετά από συνεδρίαση της ομάδας Αγγελούδη. Και παρατηρούμε λοιπόν ότι σε αυτό το νέο διοικητικό σχήμα της Θεσσαλονίκης υπάρχουν τα παλιά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτες του κυρίου Αγγελούδη τώρα, αλλά πριν και από την παράταξη του κυρίου Μπουτάρη και από την παράταξη παλαιότερα, να πούμε, Παπαγεωργόπουλου ή... Α, είναι ο αντιδήμαρχος Παπαγεωργόπουλου, δεν ήταν ο Γάκης. Ο Βασίλης ήταν αντιδήμαρχος και μάλιστα τώρα θα έχει το ρόλο του αναπληρωτή δημάρχου και βέβαια του αντιδημάρχου πολιτισμού που είχε και παλαιότερα γνώστης αυτού του αντικειμένου, βέβαια. Σίγουρα. Το Δημαρέλος ο Γιώργος, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος με τον Μπουτάρη και τώρα θα είναι και αυτός στο νευραλγικό τομέα της καθαριότητας και έχει αυτός φυσικά αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος να καθαρίσει την πόλη. Για να δούμε. Ήταν συνεργάτης του Στέλιου Αγγελούδη στον Οργανισμό Λιμένους Θεσσαλονίκης για μια τετραετία. Ως εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσα στο ΔΣ του ΟΛΦ και ήταν, ξέρουμε καλά, πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος ο Στέλιος Αγγελούδης και μαζί συνεργάστηκαν, οπότε νομίζω ότι από εκεί είχαν έτσι αυτή την καλή σχέση αναπτύξει και του τοποθέτησε, πιστεύεις αυτόν. Έχουμε τον Σπύρο το Βούγια που προτείνεται για πρόεδρος, ο οποίος και αυτός αν είναι παλιός, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κεντρική είχε πολιτική σκηνή, είχε φτάσει ναι, στις μεταφορές. Έχει και τα χαρακτηριστικά νομίζω για αυτή την θέση του Προέδρου, αυτή την ηρεμία, την πραότητα που πρέπει για να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Και ένα πρόσωπο νομίζω κοινής αποδοχής. Που δημιουργούνται, ναι, ακριβώς. Και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Έχουμε και άλλους από το χώρο του αθλητισμού. Γενικότερα. Έχουμε όμως, Φώτη και Θεοδωρά, ναι. Δρόσος Τσαβλής. Δρόσος Τσαβλής, βεβαίως. ο οποίος προτείνεται και για πρόεδρος του Άγιος Στυλιανός, του Βρεφονικού Οικουμείου. Και εντεταλμένος σύμβουλος, δημοτικός σύμβουλος. Άρα αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι ο Αγγελούδης κάνει ένα άνοιγμα προφανώς στις άλλες παρατάξεις. Ο Δρόσος Τσαβλής είχε κατέλθει υποψήφιος και να κάνει και μία σύνθεση. Και πραγματικά αυτή η παράταξη και αυτή η διοίκηση έχει μία σύνθεση, έτσι, από όλες τις άλλες παρατάξεις, από όλους τους, και από τους πολιτικούς χώρους και κομματικούς χώρους. Τώρα, το πώς θα λειτουργήσει αυτό θα το δούμε στην πράξη, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να πούμε από νωρί, πριν τι θα καταφέρει αυτή η διοίκηση, αν δεν τη δούμε στην πράξη. Αλλά για την ώρα φαίνεται ότι έχει και το παλιό, την εμπειρία και το νέο. Κάποιους ανθρώπους που τώρα αναλαμβάνουν πόστα. Βλέπουμε, πάντως, ας πούμε, η Κούλα Γιαννακίδου είναι πρώην Γενική Γραμματείας Αθλητισμού. Έχει δηλαδή πείρα. Βεβαίως. Είναι και ίδια, βέβαια, πρωταθλήτρια κτλ. Βαλκανιονίκης. Βεβαίως. Στα 100 μέτρα. Ναι, είναι στον τομέα. Έχει τον Τουρσουνίδη επίσης στον αθλητισμό ως εντεταλμένο σύμβουλο. Έχει βάλει δηλαδή κάποιους ανθρώπους που είναι γνώστες του αντικειμένου που θα ασχοληθούν. Ο Σάκης Αρναούτογλου. Ο Σάκης Αρναούτογλου είναι στην πολιτική προστασία. Ναι. Νομίζω έχει τη θέση του Μωυσίδη, θα πάρει πολιτική προστασία, κάτι τέτοιο, ή περιβαλλοντική κλιματική αλλαγή. Ως άνθρωπος που ασχολείται με την μετεωρολογία και προβλέπει τα μετεωρολογικά φαινόμενα, ενδεχομένως να έχει τοποθετηθεί εκεί, ώστε όταν θα βλέπει ότι υπάρχει ένα. Να χτυπάει καμπανάκια. Έντονο ακριβώς. Και να κάνει και ο ίδιος έτσι να λαμβάνει ο ίδιος τα μέτρα, ας πούμε. Και αναμενόταν ούτως ή άλλως έτσι. Να λάβει κάποια θέση ο Σάκης Αρναούτογλου, με δεδομένο και το γεγονός ότι πήρε πάρα πολλές ψήφους. Από τις πιο πολλές, αν όχι τις περισσότερες, από την παράταξη του κ. Αγγελούδη. Και θα ήθελα, συνάδελφοι, να σταθούμε και στο γεγονός ότι έχουν προστεθεί νέες αντιδημαρχίες. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μιλώ για την αντιδημαρχία, η οποία αφορά την επιχειρηματικότητα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είτε έχει να κάνει με τον χώρο, είτε έχει να κάνει με διάφορα αιτήματα. Ο Παντελής ο Κατσατζίδης αναλαμβάνει και. Κατσατζίδης, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούν να ενωθούν οι φωνές τους. Έτσι είναι διαρκώς αυξανόμενα τα αιτήματα και τα προβλήματα από πλευράς των επιχειρηματιών, όπως επίσης και η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Λυκή, που την αναλαμβάνει ο Λάζαρος Ζαχαριάδης. Είναι άμυστη η Αντιδημαρχία και δείχνει ότι η νέα διοίκηση επιχειρεί έτσι να ανοίξει την κοινωνική ομπρέλα και προς τους ανθρώπους της Τρίτης Λυκής. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα και σαφώς και ο Δήμος μπορεί να σταθεί στο πλάι του. Πράκτος. Σωστά το επισήμανε η Θεοδωρά, ειδικά και εγώ αυτό ήθελα να πω για την Τρίτη Λυκεία που δημιουργεί ειδική αντιδημαρχία. Είναι 8
8 συν 3-11. Λέω 3 είναι οι 3 άμυστες, οι 8 είναι με μισθό. Και πραγματικά βάζει έτσι τέτοια αντικείμενα ενασχόλησης που αφορούν τη σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά και κάποιες κοινωνικές ομάδες που μέχρι πρότινος καλά αντιμετωπιζόταν από τα ΚΑΠΗ και από άλλους οργανισμούς και φορείς του Δήμου, αλλά όχι σε αυτό με τόσο έντονο ενδιαφέρον που φαίνεται ότι θα δείξει η νέα διοίκηση. Και φυσικά θέλει να κάνει ένα βήμα μπροστά ο Στέλιος Αγγελούδης και δεν ξέρω αν θα το καταφέρει και με στην ανάπτυξη και στον οικονομικό τομέα. Γι' αυτό έχει σπάσει αυτές τις αντιδημαρχίες, γιατί κάποτε είχαμε το οικονομικό προγραμματισμό, μία και ανάπτυξη και όλα μαζί σε μία αντιδημαρχία. Τώρα λοιπόν έχει διαχωρίσει αυτά τα αντικείμενα, ούτως ώστε να υπάρξει και πισταμένη έτσι ενασχόληση από τον κάθε αντιδήμαρχο που θα αναλάβει και την ευθύνη. Και μάλιστα στην πρώτη του ομιλία, η δήλωση που έκανε, λέει ότι οι αντιδήμαρχοι θα ελέγχονται και θα αντικαθιστούνται εάν φυσικά δεν εκπληρώνουν. Αλλά αυτό το λένε όλοι στην αρχή. Εντάξει, το λένε, αν δεν εκπληρώνουν, ας πούμε, το κάποιους στόχους θα τους βάζει, φαντάζομαι. Ναι, είπε, θα βάζουμε στόχους και θα προσπαθούμε να σου κάνουμε. Ήθελες να πεις κάτι για τον Παντελή τον Καζαντζίδη? Ναι, ήθελα να πω ότι είναι γιος του αείμνηστου Κώστα Καζαντζίδη, που ήταν και εκείνος παλιός στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασχολούνταν με τα κοινά και συνεχίζει. Και βεβαίως να πούμε ότι για προτινόμενος, δηλαδή άρα θα είναι σίγουρα πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ, είναι ο Μιχάλης ο Αλεξανδρίδης από τη Μακεδονία. Ναι, ο Μιχάλης Αλεξανδρίδης είναι ο άνθρωπος που ήταν ο πρώτος διευθυντής της ΕΤΡΙΑ το 1994. Εξακολουθεί να είναι στην Μακεδονία της Κυριακής. Ήμασταν και συνεργαστήκαμε. Όταν ήσουν στη Μακεδονία, είχατε συνεργαστεί. Βεβαίως, ήταν διευθυντής στην Καθημερινή Μακεδονία όταν ήμουν εγώ εκεί. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το αντικείμενο της τηλεόρασης από τότε, από τα πρώτα βήματα και της δημοσιογραφίας εν γέννη. Και επιπλέον φυσικά κινείται και κινούταν στον χώρο αυτό τον πολιτικό που κινείται. Του Πασόκ, να το πούμε. Εντάξει, ας το πούμε έτσι, του Πασόκ, που κινείται ο Στέλιος Αγγελούδης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει εκεί τις ρίζες του και τη συνέχεια του και ο καινούργιος δήμαρχος από το χώρο του Πασόκ. Και ο Αλεξανδρίδης είναι από εκεί, έχουν και αυτούς τους δεσμούς, τους πολιτικούς μπορούμε οποίος, να πούμε. Βεβαίως, θα αντικαταστήσει τον Γιάννη τον Κεσόπουλο μετά από μια τετραετία. Όχι, ο Μιχάλης Αλεξανδρίδης θα αντικαταστήσει τον Απόστολο Βεϊζαδέ ως πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ. Ναι. Το Γιάννη τον Κεσόπουλο θα περιμένουμε να δούμε, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ο προτινόμενος γενικός διευθυντής. Ναι. Υπάρχει... Βέβαια ο Βιζαδές ήταν και εκλεγμένος τοπικός σύμβουλος, είναι οδοντίατρος. Ακριβώς, ναι. Ναι, είναι οδοντίατρος και ήταν εκλεγμένος φυσικά και ήταν και πρόεδρος στην πρώτη, κοινότητα. Δημοτική κοινότητα. Αλλά ο Μιχάλης Αλεξανδρίδης έρχεται εκτός εκλογής, αλλά θα, από ό,τι διάβασα προτείνεται για πρόεδρος. Για πρόεδρος, ναι. Εκτός είναι κάτι δεν κατάλαβα. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικός διευθυντής λοιπόν, γενικός, σήμερα είναι ο Γιάννης Κεσόπουλος. Αναμένεται. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει. Υπάρχει και διευθυντής τηλεόρασης. Που είναι ο Τάσος Ρέτζιος τώρα. Που σήμερα είναι ο Τάσος Ρέτζιος. Και διευθυντής ραδιοφώνου που είναι ο Βασίλης Κουντουγουλής. Σωστά, σωστά. Τώρα δεν ξέρω τι αλλαγές θα γίνουν. Προφανώς θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Σίγουρα. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε σε αυτό το θέμα. Είναι, θα ήθελα να μου πεις, Φώτη, για την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων που αναλαμβάνει ο πρόδρομος Νικηφορίδης. Ναι. Είναι εύλογο νομίζω. Γιατί είναι ο αρχιτέκτονος, είναι αυτός που έφτιαξε την σχεδίασε την ανάπλαση της νέας παραλίας, είναι αυτός που έφτιαξε το σύλλογο φίλη της νέας παραλίας για να παρακολουθεί αυτό το έργο και όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Άσκησε σκληρή κριτική. Ακριβώς, άσκησε πολύ σκληρή κριτική. Είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει μαζί με τον συνεργάτη του κόμμου και το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Δηλαδή γενικότερα είναι ο μελετητής νέων σχεδίων για την πόλη, είναι αυτός που σχολιάζει και την ανάπλαση της παραλίας, μπορεί μάλλον να έχει και λόγο και στην ανάπλαση της Αριστοτέλους και σε όλα αυτά και νομίζω ότι γι' αυτό είπα και πριν, είναι εύλογη ας πούμε η επιλογή του Νικηφορίδη σε αυτή τη θέση. Θα φανεί βέβαια τώρα ότι αλλιώς τα λες όταν είσαι εκτός. Και αλλιώς τώρα που αναλαμβάνεις εσύ τη θέση του κύριε Ζήδη μέχρι τώρα. Και αυτό είναι αλήθεια. Για να δούμε. Το να ασκούμε κριτική, πράγματι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί είπαν και υπόθηκε ότι δεν υπάρχουν οι πόροι
για να γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα, ότι δεν ξεκίνησε τίποτε ο Ζέρβας σε αυτή τη θητεία του, εννοώντας για την ανάπλαση των Σταύρων του Παπάφη, mm. για την ανάπλαση, για τον ΤΕΚ που ήταν να βάλει στην παραλία το πρόσθετο. Παλιά παραλία. Ναι, για την ανάπλαση της Αριστοτέλους που είπαμε πριν, όλου του άξονα. Αυτά τα μεγάλα δηλαδή έργα που είχε ανακοινώσει, δεν έγινε τίποτα. Άρα, δεν έγινε τίποτα. Τελειώνει τετραετία Ζέρβα χωρίς να έχει να δείξει ένα έργο μεγάλο τουλάχιστον. Ακριβώς. Και μικρότερο. Μικρότερο είναι οι πεζοδρομήσεις, που αναπλάσεις μάλλον τον. Στην ιστορία μου φαίνεται ότι θα μείνει, Θεοδόρα και Φώτη, ο Ζέρβας για τους ποδηλατοδρόμους, τους αμφιλεγόμενους. Που δεν λειτουργήσαν. Ναι, γιατί λέω τώρα για την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν λειτουργήσε ο ποδηλατόδρομος, καταργήθηκε. Ο ποδηλατόδρομος που της παραλίας δημιούργησε προβλήματα, που κατέβηκε και στέλνει. Και όλοι είναι εναντίον του τελικά. Και όλοι είναι εναντίον του. Μα γιατί έχουμε και τώρα σκέψου με αυτά τα προβλήματα κυκλοφοριακά που θα δημιουργηθούν με το flyover, πόσο αναγκαία είναι μια επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας στον δρόμο. Και μάλιστα και οι ίδιοι οι ποδηλάτες είχαν ασκήσει κριτική στον κύριο Ζέρβα, διότι και τα έργα αυτά τα οποία υλοποίησε στην Καραμαλή το πήρε πίσω έπειτα από τις αντιδράσεις και των εμπόρων αλλά και των κατοίκων της περιοχής, διότι δεν υπήρχε χώρος για να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους. Δεν έχει συνέχεια, δεν έχει λογική ροή ο ποδηλατόδρομος ούτε στην Λεωφόρο Νίκης, ούτε είχε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και βλέπουμε δυστυχώς σπασμωδικού τύπου έργα να υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ναι, μεν μπορεί να προωθείται αυτό που λέμε μικροκινητικότητα, οδηγείτε ποδήλατα, ηλεκτρικά παντίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα και για το περιβάλλον και για την τσέπη σας. Αλλά από την άλλη, δυστυχώς ζούμε σε μια πόλη που προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να υποστηρίξει τίποτε από αυτά τα μέσα για πάρα πολλούς λόγους. Και σίγουρα στην κορυφή είναι η επικινδυνότητα. Έτσι. Έτσι ακριβώς, και τα μέτρα ασφαλείας. Έτσι ακριβώς. Με έργα εντυπωσιασμού και μόνο έτσι για το φαίνεστε, για να ικανοποιήσουμε, που δεν ικανοποιήσαμε τελικά, μια μερίδα πολιτών που εντάξει έχει έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης, αλλά και τελικά αυτό ακριβώς, αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις δεν επέφεραν αποτέλεσμα. Φώτη, αν εσύ με την πείρα που έχεις, θα βάζεις θετικό ή αρνητικό πρόσημο στη θητεία Ζέρβα? Εγώ στη θητεία Ζέρβα θα έβαζα γενικώς ένα αρνητικό πρόσημο, το οποίο φάνηκε. Η αλήθεια είναι πως είχε μια θητεία μέσα σε δυσκολίες. Καλά, με τον ναι, κορονοϊό τα δύο χρόνια, που είχε αρκετές δυσκολίες στον προγραμματισμό του, για να το σημειώσουμε και αυτό. Αλλά καλώς ή κακώς είναι τελικά η αίσθηση που απομένει στο τέλος, έτσι. Αυτό. Γι' αυτό που λένε και μηδένα πρώτο τέλος μακάρι. Δηλαδή φτάνουμε στο τέλος και εκεί βλέπουμε τι έχει μείνει από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και από τη θητεία του στους Θεσσαλονικείς στους πολίτες. Τι ήταν, μια βρωμιά ας πούμε, που έμεινε με τα σκουπίδια, κάποιες αναπλάσεις, μικροαναπλάσεις ας πούμε. Και η ταλαιπωρία με τους ποδηλατοδρόμους. Αυτό ήταν δυστυχώς που έμεινε ως αίσθηση και γι' αυτό είναι το αρνητικό. Τις προάλλες που είχαμε καλεσμένο τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τώρα λέω ποιος ήταν ο καλύτερος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, από όσους πρόλαβε ο ίδιος τουλάχιστον. Ναι, ναι, ξέρεις τι απάντησε? Μαναβής. Ναι, δεν μπορέσαμε να το ζήσουμε το Μαναβή. Προφανώς ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ως μεγαλύτερος και χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει κάποια κριτήρια για να το πει αυτό για τον Παναγιώτη Μαναβή. Το Θεοχάρη Μαναβή. Το Θεοχάρη Μαναβή, Παναγιώτη Ψωμιάδης. Ναι. Ναι. Παρακολούθησε ένα τμήμα εκείνης της συνέντευξης, πραγματικά. Ναι, ίσως. Παλαιότερα ήταν άλλα τα δεδομένα της πόλης, ήταν άλλες οι ανάγκες, για να πούμε και την αλήθεια. Οι συνθήκες διαφορετικές, ναι, διαφορετικές συνθήκες και χρήματα υπήρχαν έτσι, που άλλα ξοδευόταν, άλλα τα ξερούσαν κάποιοι, τέλος πάντων. Είχε πολλά. Περάσαμε πολλά και με το σοκ βεβαίως Παπαγεωργόπουλο, που είδαμε έναν δήμαρχο Θεσσαλονίκης να καταδικάζεται αρχικά ισόβια, μετά βέβαια άλλαξε η κοινή κτλ. Ήταν μεγάλο το σοκ. Και ήταν και αυτό το σοκ που ο Παπαγεωργόπουλος και αυτός είχε στη θητεία του, θετικά άστηκε μπορούμε να πούμε. Και αν θέλουμε, στον τομέα της καθαριότητας ήταν ο Ευάγγελος Δημητρίου, ένας από τους δημάρχους, ο οποίος ήταν από τις 6 το πρωί στο δρόμο και δεν υπήρχε πρόβλημα καθαριότητας, αλήθεια είναι. Εκείνα τα χρόνια που είπα ο Γεωργόπουλου. Είναι αλήθεια. Και τουλάχιστον τις δύο πρώτες τετραετίες ήταν πολύ καλά. Και έγιναν, ναι, ναι, και έγιναν και άλλα έτσι θετικά στην πόλη. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να τα φορίζουμε όλα. Αλλά είπαμε, είναι τι μένει στο τέλος, καλός ή κακός, μένει ένα στίγμα, ας πούμε.
που αφήνει εντυπώσεις. Έτσι. Να φύγουμε λοιπόν από την ιστορία της πόλης και πάμε στο παρόν. Και το παρόν, Θεοδόρα και Φώτη, είναι το μετρό. Το μετρό Θεσσαλονίκης. Το μέλλον. Μήπως είναι το μέλλον. Εντάξει, και να μην είναι το μακρινό μέλλον, έτσι όπως πάντα πράγματα. Το μετρό, τουλάχιστον είχαμε μια ανακοίνωση ότι ο εξάρχου αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ιντρακάτ δήλωσε ότι τον Νοέμβριο του 2024 θα κόψουμε το πρώτο εισιτήριο για το μετρό Θεσσαλονίκης, ότι έχει ολοκληρωθεί η υποδομή, μένουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός για να ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα και τον Νοέμβριο λοιπόν θα καταφέρουν, λένε, να βάλουν τον πρώτο επιβάτη. Ήτανε ο Αλέξανδρος Εξάρχου λοιπόν, όπως είπαμε είναι η Ιντρακάτ. Η Ιντρακάτ αγόρασε, εξαγόρασε τον Άκτορα, ο οποίος Άκτορας ήταν μέσα στο κατασκευαστικό σχήμα, στην κοινοπραξία που και είχε προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό είχαν και προβλήματα με τους προμηθευτές, με τους μισθούς, με όλα αυτά και πήγε πίσω το έργο, ενώ φαινόταν ότι κατασκευαστικά προχωρούσε, τελικά ήρθε ένα άλλο πρόβλημα οικονομικό που είχε ξανασυμβεί αυτό κατά το παρελθόν στο μετρό με άλλον ανάδοχο που εξαγοράστηκε και εξαγορά στην εξαγορά. Τώρα το πήρε τον Άκτορα η Ιντρακάτ από τον Ελάκτορα, την εταιρεία, την πατρική ας πούμε. Και πλήρωσε 85 εκατομμύρια ευρώ οφειλές, χρωστούσε πάρα πολλά και λέει τώρα ότι είναι σε καλό δρόμο τέλος πάντων για να συνεχίσει Νοέμβριο, το έργο. Λοιπόν. Και αυτό και τα άλλα της, του Άκτορα. Νοέμβριο λένε. Νοέμβριο, για να δούμε. Ναι. Είμαστε προφυλακτικοί. Ναι, εφικτό είναι, αλλά εγώ πίστευα, πραγματικά σας λέω, είχα πιστεί ότι το... Τώρα θα το δικαιώσω το 23. Όχι, πίστευα τώρα το 23. Ναι, ναι, το πίστευα. Έτσι όπως πήγαινε δηλαδή το έργο, άρχισα να πιστεύω ότι πράγματι θα γινόταν. Φρούδες, ελπίδες. Γεωφύρη της Άρτας, κανονικό, από το 2006, 18 χρόνια. Να πάμε όμως και σε ένα άλλο μεγάλο έργο, το flyover, για το οποίο βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά, αλλά έχουμε και αντιδράσεις από επαγγελματίες. Ναι, και είδα και χθες, επειδή κινήθηκα στην περιφερειακή, τώρα έχει κλείσει το τμήμα ανατολικά. Όπως ερχόμαστε δηλαδή από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι το τούνελ για την πρώτη φάση, μάλλον από τη στροφή πανοράματος μέχρι το τούνελ, γιατί κάπου εκεί είναι τα Κωνσταντινοπολίτικα, θα συνεχιστεί αυτή. Έκλεισαν μία λωρίδα κυκλοφορίας προς τα δυτικά, από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ενώ υπήρχε και αυτή η λωρίδα που βλέπουμε που είναι δυτικά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχει κλείσει και μία ανατολικά. Και φυσικά το σχέδιο είναι κάποια στιγμή να ενωθούν μέχρι, από το Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι του Παπαγεωργίου. Βεβαίως. Δηλαδή να κλείσει ολόκληρη η λωρίδα σε μήκος τόσων χιλιόμετρων. Α, εκεί πλέον θα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Και χθες λοιπόν κινούμενος ευτυχώς από την αντίθετη πλευρά προς τα ανατολικά, είδα το τεράστιο μποτιλιάρισμα σε αυτό το τμήμα το μικρό που έκλεισε πριν από το τούνελ της Τούμπας. Ένα μικρό τμήμα και μιλάμε, δεν κινιόταν τίποτε. Ευτυχώς στην επιστροφή όμως, είχαν κλείσει τα καταστήματα και μάλλον αυτό δημιουργήθηκε επειδή σχολούσαν κάποιοι από τη δουλειά τους και είχε κίνηση, είχε ροή. Αλλά τώρα τι γίνεται, είπαμε ότι για την κατασκευή του flyover και γι' αυτό θα λαμβάνονται μέτρα στην πόλη. Ξεκίνησαν να γράφουν τώρα σε όλο τον απομακρύνουν αυτό. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και το ωράριο φορτοεκφορτώσεων που ζητούν τώρα να το κάνουν νύχτα. Όπως νύχτα να κάνουν και την αποκομιδή σκουπιδιών αφού κλείνουν τα καταστήματα και όλα αυτά. Μετά, δηλαδή που δεν θα υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Εγώ για το αποκομιδή σκουπιδιών δεν θα είχα αντίρρηση να γίνεται σε νυχτερινή ώρα, γιατί πολλές φορές βλέπω μέσα στο κέντρο. Πρέπει να πληρώνονται περισσότερο αλλά οι εργαζόμενοι. Πρέπει να πληρώνονται, φυσικά εννοείται και ό,τι προβλέπεται. Αλλά το πρόβλημα τώρα λένε οι καταστηματάρχες και τώρα βγήκαν και οι ζαχαροπλάστες, η συντεκτία ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, είναι το εξής. Ότι δεν μπορούν να απασχολούν προσωπικό επιπλέον για να κάνουν φορτοεκφόρτωση τη νύχτα, όταν κλείνουν τα καταστήματα. Δηλαδή, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, έχουν το προσωπικό που απασχολούν τις εργάσιμες ώρες φυσικά για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Αν πούνε ότι, ξέρετε... Ανεβαίνει το κόστος, λογικό. Φυσικά θα ανέβει το κόστος. Μετά, όταν θα κλείνετε το κατάστημα, θα κρατάτε 2-3 υπαλλήλους για να γίνεται η φορτοεκφόρτωση, ανεβαίνει το κόστος. Επίσης, λένε ότι υπάρχουν και τα ευπαθή προϊόντα, έτσι, είτε τρόφιμα είτε αυτά που
δεν μπορούν να περιμένουν, χρειάζεται ψυγείο να είναι όλα αυτά και αυτά έχουν ένα επιπλέον κόστος. Δεν μπορούν να περιμένουν στη μεταφορά. Πρέπει να έρθουν κατευθείαν, να μπουν στο ψυγείο και όλα αυτά. Άρα λοιπόν δημιουργείται και ένα επιπλέον ζήτημα στην αγορά, πέρα από όλα τα άλλα και πέρα από το καθαρά κυκλοφοριακό, της τροφοδοσίας πια της αγοράς. Να δούμε πώς θα το λύσει τώρα που συζητείτε το ωράριο εκφορτώσεων. Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε. Άρα δεν είναι μόνο οι ζαχαροπλάστες, είναι όλοι οι επαγγελματίες. Ναι, τελικά δεν είναι μόνο οι ζαχαροπλάστες. Ναι, νομίζω ότι είναι και όλοι όσοι έχουν μικρά καταστήματα και όπως είπαμε έχουν αυτό το πρόβλημα της απασχόλησης του προσωπικού για επιπλέον ώρες. Τώρα πριν που λέγαμε για τη διοίκηση Θεοδώρα και Φώτη Ζέρβα και τα έργα, ένα από αυτά τα οποία έργα είχε μιλήσει πολλές φορές ο Δήμαρχος Κώστας Ζέρβας ήταν και το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Ναι. Το μουσείο το οποίο προχωράει, γιατί έτσι κι αλλιώς. Προχωράει, δεν έχουν αρχίσει να κάνουν κάτι. Όχι. Ναι. Ακόμη δεν έχουν αυτό να κάνουν. Αυτό θα είναι, υποτίθεται. Ναι. Υπάρχει και ένα νέο. Νέα εικόνα που είναι η οριστική μελέτη. Δεν πρόλαβα να τη στείλω. Δεν πειράζει, μελέτη. Δεν πειράζει, είναι κάπως έτσι, είναι φυσικά έτσι το σχέδιο. Η οριστική μελέτη παρουσιάστηκε την Παρασκευή στην Ισραηλιτική κοινότητα, στο χώρο εκεί πέρα. Και μάλιστα ήταν και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας του Γερμανικού κράτους, του Ομοσπονδιακού Γερμανικού κράτους, γιατί χρηματοδοτεί η Γερμανία αυτό το έργο. Ως ίσως ένα συγγνώμη για τα θύματα τότε του Ολοκαυτώματος, ως μια ένδειξη τιμής και αυτό, τέλος πάντων, η κυβέρνηση ελληνική και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ναι. Παρουσιάστηκε οριστική μελέτη και σύμφωνα με αυτά που ακούστηκαν, στην άνοιξη του 2024 θα προκύψει ανάδοχος, μέσα στο 2024 θα ξεκινήσουν οι εργασίες και το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν, είπαμε. Ξανατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Σαμαράς και συνεργάτες είναι η εταιρεία που έχει κάνει και την οριστική μελέτη και θα αναλάβει το έργο σε συνεργασία με άλλες τεχνικές εταιρείες. Εδώ τοπική εταιρεία. Ναι, τοπική, βεβαίως. Μεγάλη εταιρεία. Νομίζω ότι θα μπορέσει σε 2 χρόνια να είναι έτοιμο αυτό το έργο. Μάλιστα. Ήταν και ο πρώην και ο νυν δήμαρχος στην παρουσίαση. Σωστό. Γιατί όπως είπε, Αντρέα, από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ξεκίνησε. Ναι, ναι, βέβαια. Και θα συνεχιστεί. Τώρα ένας άλλος δήμαρχος τιμήθηκε στην Καλαμαριά. Ναι. Αείμνηστος ο Θρασίβουλος Λαζαρίδης. Επί σειρά ετών. Ναι, έτσι, μια εμβληματική προσωπικότητα της Καλαμαριάς και ήταν 16 χρόνια δήμαρχος και θα ήταν και ακόμη περισσότερα. Το πρόβλημα της υγείας βέβαια τον έκανε να αναχωρηθεί από τη ζωή, αλλά πέραν αυτού είχε κάνει και μια κίνηση για να κατέλθει ως υποψήφιος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και εκεί τελικά έχασε αυτή την πρωτιά, αλλά πράγματι έχει προσφέρει έργο, το θυμόμαστε όλοι, τον Θρασίβουλο Λαζαρίδη και είχε πάρα πολλά και ποιοτικά στοιχεία και ικανότητες και όλα αυτά. Εδώ είναι από την μετονομασία του πεζοδρόμου της Κομνηνών στην Καλαμαριά σε Θρασίβουλο Λαζαρίδη. Τόσα χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά από το θάνατό του, έγινε η τιμητική αυτή εκδήλωση. Ήταν η σύζυγός του, ήταν οι κόρες του, ήταν τα εγγόνια του. Βλέπουμε ότι από έναν σε διαφορετικό πολιτικό χώρο δήμαρχο Έτσι πρέπει έτσι να γίνεται. Αυτός είναι πολιτικός πολιτισμός. Αυτή είναι η αναγνώριση κάποιων ανθρώπων που προσφέρουν στον τόπο τους και δεν πρέπει να έχει χρώμα, κόμμα. Πολύ σωστά. Όλοι. Και βεβαίως έχουν έρθει οι γιορτινές ημέρες. Πόσο θέλουμε, 20 ημέρες. Τι, 20, 19 για τα Χριστούγεννα. Ναι, οπότε έχουν αρχίσει. Ήδη με δραματική στροφά. Καλά, κάποιοι έχουν αρχίσει από τον Σεπτέμβριο να στολίζουν. Θεοδώρα, πήγε στην Πουλία Σκορτιάτη και τα άναψε τα δέντρα. Θεοδώρα, ναι, τη δεν είδα που άναψε τα δέντρα του Πουλία Σκορτιάτη. Και έχει και άλλες εκδηλώσεις. Την άλλη Σαββατοκύριακο έχει πάλι έτσι αφηγής παραμυθιών για παιδιά, γνωρίζω. Έχει εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ωραία πράγματα. Και πολύ μεγάλο πρόγραμμα ο Δήμος Πηλαίας Σκορτιάτη και όλοι οι Δήμοι έχουν αυτές τις μέρες. Στο κέντρο τώρα περιμένουμε αύριο, Τετάρτη σήμερα, αύριο 7 Δεκεμβρίου, να ανάψει το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, 17 μέτρα ύψους. Εμένα για να είμαι... Με τον Πλούταρχο θα την είναι. Άποψη, με Γιάννη Πλούταρχο, με κακοσέο ιό, τον το ιό του Πλούταρχου, τον Γιώργο, κακοσέο, την κόρη του, κακοσέα. Α, όλη η οικογένεια βέβαια, είναι. Οικογενειακό είναι. Μάλιστα. Και το Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ, θα γίνει αυτή η εκδήλωση λοιπόν για το άνοιγμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, 17 μέτρα ύψος. Δημήτρη, νομίζω. Δημήτρη Χρυσοχοίδη. Μιχάλης είναι ο υπουργός. Σωστά, τον πέραντεψα, ναι. Δημήτρης Χρυσοχοίδης, πράγματι.
Και το άναμα αυτό του δέντρου με αυτή την εκδήλωση, εμένα δεν μου πολύ άρεσε έτσι, ο στολισμός. Πάλι, βέβαια, είναι. Την πρώτη χρονιά ήταν πολύ ωραίο, στην πρώτη χρονιά του Ζέρβα. Τώρα είναι ο ίδιος πέρσι. Απλά άλλαξε λίγο το, διάταξη, ξέρεις, αυτούς τους κόνους που έχουν βάλει και στην πλατεία. Φέραν και το δέντρο πιο μπροστά. Έκαναν ένα σχηματισμό στα σχολεία στο Λίγια, μάλλον. Αλλά σχηματισμό. Βάλαν και το δέντρο στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους, λίγο προς το κέντρο. Δεν ξέρω που θα μπει τώρα η εξέδρα, γιατί έχει καταλάβει εκεί το χώρο, ίσως από εκεί και πέρα. Ενώ ήταν στην άκρη, έχει γίνει μια αναδιάταξη. Αλλά γενικώς έτσι είναι ένα σκηνικό με κόνους και όλα αυτά που δεν γίνεται. Οπότε ο κόσμος μπορεί να πάει. Ναι. Όμως πάνω, στο αγάλμα του Βενιζέλου, πλατεία δικαστηρίων, εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει τη χριστουγεννιάτικη αγορά που θα ανοίξει και αυτή αύριο. 39 σπίτια, ξύλινα, σπιτάκια, ναι, ξύλινα, όπου θα στεγαστούν εκεί επιχειρήσεις, γλυκά. Από όλα έχει. Ναι, ευκαιρία για βόλτες λοιπόν. Όλα αυτά, ναι. Έχει καρουζέλ. Θα έχει, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί παγοδρόμι, τις άλλες χρονίες είχε, ακόμη δεν τελείωσαν οι εργασίες. Και γενικώς, ναι, έτσι μια γιορτινή ατμόσφαιρα εκεί πάνω. Ευκαιρία να κατέβει ο κόσμος στο κέντρο λοιπόν, ευκαιρία. Να πάει εκεί, να αρκεί να βρει ένα παρκάρι, να μην το μαυρίσω, αλλά είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα. Πάντως, στα highlights των επόμενων έτσι, ημερών είναι και η Λευκή Νύχτα στη Θέρμη, η οποία διοργανώνεται πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου δίνει το παρόν κάθε χρόνο. Είναι μια μεγάλη γιορτή για τα καταστήματα, για τους δημότες και όχι μόνο. 9 Δεκεμβρίου η εκδήλωση ξεκινά με το άναμα δέντρου στην κεντρική πλατεία της Θέρμης, στην πλατεία Παραμάνα. Στις 7 το απόγευμα θα πάει μέχρι τη νύχτα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, την οποία βρήκα αναζητώντας έτσι στο διαδίκτυο, είναι αυτή που διοργανώνει το προσεχές Σάββατο ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Στο ρολόι θα συγκεντρώσει δώρα, παιχνίδια, βιβλία για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους, οι κηδεμόνες τους να προβούν σε οποιαδήποτε αγορά. Η δράση λοιπόν θα γίνει το προσεχές Σάββατο στις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου, με μουσική, με κέφι. Θα έχει διοργανώσει διάφορα εκεί ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Είναι πολύ σημαντικό και θα έχει μάλιστα και εργαστήρι χριστουγεννιάτικης κάρτας με ανακυκλώσιμα υλικά. Παρακαλώ, στέλνει και ένα περιβαλλοντικό μήνυμα. Ναι, πράγματι. Και να συμπληρώσω και εγώ τότε, μια και λέμε για εκδηλώσεις, ότι. Έχει Λευκή Νύχτα και το ορεόκαστρο. Νομίζω 8 του μηνός είναι να το αναζητήσουμε. Δημιουργεί και πέρσι και φέτος θα κάνει αυτή τη Λευκή Νύχτα. Και κάτι, μια ενδιαφέρουσα συναυλία την άλλη 13 του μηνός, είναι Τετάρτη. Ναι, την άλλη Τετάρτη 13 του μηνός στην πλατεία Αριστοτέλους είναι η Αναστάζια. Αναστάζια, η τραγουδίστρια. Και θα είναι και μία μουσικός που μου διαφεύγει τώρα το όνομα και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά που θα είναι με κινητικά προβλήματα και θα παίξει μουσική με ένα λογισμικό, θα χρησιμοποιεί το βλέμμα της, θα πατάει τις νότες με το βλέμμα. Το iHarp. iHarp, ωραία, ναι. Αυτό λοιπόν το iHarp και θα παίζει μουσική με το βλέμμα. Εξαιρετικό, είναι, πρέπει να είμαστε εκεί να το δούμε. Πραγματικά, ναι. Θα είναι και η κυρία από το iHeart που είπε η Θεοδώρα. Η Μαρία Βαρσαμά. Ορίστε, η Θεοδώρα το ξέρει. Τώρα λυπάμαι που δεν θυμάμαι και το όνομα της κοπέλας αυτής. Θα το βρούμε και θα το ανακοινώσουμε. Θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Είναι πραγματικά κάτι. Βλέπουμε δηλαδή πως η τεχνολογία πια μπορεί, δίνει τη δυνατότητα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες να δημιουργούν αυτό που θέλουν, έτσι, με τα μάτια, με τη σκέψη, με το μυαλό, με όλα αυτά. Φώτη Κουτσαμπάρη, πολιτισμικά.gr, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε την ιστοσελίδα και βεβαίως όλα τα θέματα του πολιτισμού αλλά και γενικότερα της επικαιρότητας και τοπικής αυτοδιοίκησης και τα πάντα, πολιτισμικά.gr. Μπορεί να μπει όποιος θέλει να ενημερωθεί για τα θέματα. Φώτη Κουτσαμπάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα στη Βεργίνια Τηλεόραση. Φίλες και φίλοι, εμείς επιστρέφουμε με τη Θεοδώρα Απότα, η οποία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.